Όλοι παίζουν τον ΠΑΟΚ διπλό. Δεν ξέρω πώς έχει πέσει η απόδοση. Βλέπω ότι θα παίξουν και κάποιοι Έλληνες παίκτες, θα πάρουν χρόνο συμμετοχής, έμαθα ο Μουστακίδης, ο Κίτσιου, μπορεί να παίξει και ο Πέλκας κάποια χρονική στιγμή και νομίζω ότι όλος ο κόσμος θα πέσει στο διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό, γιατί θα δίνει λίγο παραπάνω. Εγώ επειδή είμαι πονηρός και επειδή αυτό το παιχνίδι έχει πολύ ψωμάκι και επειδή αυτή εδώ η ομάδα είναι και λαβωμένη μεγαστρεντερίτη, να έχουν ξεπατωθεί στο χέσιμο οι άνθρωποι και καταλαβαίνεις ότι είναι σε κατάσταση, ας πούμε, άμα πας μέχρι τα γαστρεντερικά, χάνεις και δυνάμεις, χάνεις υγρά, χάνεις δυνάμεις κτλ. Είναι πολλοί παίκτες έτσι. Εγώ βλέπω ότι θα γίνει άσο ημίχρονο διπλό τελικό, ας πούμε, το οποίο δίνει 32 μονάδες. Για να είμαι ειλικρινής, ένα δεκαρικάκι θα πάω το παίξω εγώ, θα το χάσω, εντάξει, αλλά αυτό το άσο ημίχρονο διπλό τελικό, 32 μονάδες, μου δίνει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, μου γαργαλάει το δάχτυλο να πιάσω το πάιλοτ και να το πάω στο προποτήριο και να το παίξω. Σίγουρα και πριν το παιχνίδι και πριν, και να μην γινόταν, ας πούμε, αυτό το κομμάτι με την Καστρεβερίτσα, πάλι ο ΠΑΟΚ ήταν φαβορή. Σίγουρα είναι καλύτερος, ποιοτικότερος, ταχύτερος κτλ. Αλλά τότε τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Δεν ξέρω αν σας αρέσει, 32 μονάδες δίνει. Ή να σου δώσω τώρα το διπλό, διπλό που θα δίνει κανένα, ένα 40, ένα 50. Να μην το παίξουμε έτσι. Ένα δεκαρικάκι, όποιος έχει, εγώ έχω ένα δεκαρικάκι τώρα, μιας είναι και τέλος του μήνα, ζορίζομαι, αλλά θα πάω, επειδή έχω και ένα προποζή έτσι χορηγό, μπαμ, θα του πω βάλε ένα ημίχρονο διπλό τελικό. 10 ευρουλάκια. Αυτό.